επόμενος καλεσμένος μου είναι ένας άνθρωπος που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι ήταν ο αγαπημένος μου μπασκετμπολίστας. Έτσι άρχισα να βλέπω μπάσκετ. Ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος τύπος και είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, ο οποίος τα πράγματα τα λέει με το όνομά τους και συνήθως μέχρι σήμερα, τώρα τελευταία το κόπηκε αυτό, τον καλούσαν σε εκπομπές για να δώσει και ζωή και ψυχή και χιούμορ. Πριν από λίγο καιρό όμως μπήκε στο μάτι του κυκλώνα, θα λέγαμε, διότι συνδέθηκε γιατί έγινε μια επίσκεψη στη Χρυσή Αυγή. Από εκείνη τη μέρα έγινε ένας πάταγος στα ελληνικά μίδια, με αποτέλεσμα τα πράγματα από εκεί που ήταν πάντα θετικά για αυτόν τον άνθρωπο, έγιναν αρνητικά. Ο ίδιος δεν έχει τίποτα να κρύψει και νομίζω, επειδή έχω μιλήσει προσωπικά, δεν έχει κανένα πρόβλημα να μιλήσει για αυτό το οποίο πιστεύει. Είναι, κυρίες και κύριοι, ο Στίβ Γιατζόγλου. My man, what's up, man. Όλα καλά. Ήρθες και ένας ξανθός μαύρος, κάτσε κάτω. Είσαι ένας ξανθός μαύρος, δηλαδή. Αυτό το οποίο δεν ξέρουν οι άλλοι, ότι μεγάλωσε μαύρικη Πορτορικανό, Λατινοαμερικανό γειτονιά. Το πιεσες, αυτό ήτανε. Ναι, τι ψέματα λέω. Όχι, αλήθεια είναι. 134 δρόμους και Broadway είναι μέσα. Κοίταξε, ο Ομπάμα μεγάλωσε στη Χαβάη. Ναι. Μαύρη είναι και στη Χαβάη, ρε. Όχι, δεν είναι. Σκούρη είναι, απλά που του κουνάνε λίγο παραπάνω. Ενώ εσύ μεγάλο στο Χάρλεμ. Ακριβώς. Είναι Χάρλεμ. Ναι. Έπεφτε πολύ ξυλογή. Ευτυχώς σου πήγα ελληνικό σχολείο. Γιατί. Στο Χάρλεμ είχε ελληνικό σχολείο. Όχι, ερχόταν το λεωφορείο και μας έπαιρνε στο GAI, λεγόταν Greek American Institute, το ελληνικό εκπαιδευτήριο. Ναι. Και νομίζω ότι. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν πήγαμε στο ελληνικό σχολείο. Εν πάση περιπτώσει, κλειτώσαμε. Εν πάση περιπτώσει, η καθημερινότητα ήταν δύσκολη. Ήταν δύσκολη. Και αυτό το ρωτάω και ξεκινάω από εκεί, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει με μαύρους που λένε, έχει μεγαλώσει σε γειτονιά μαύρων και άλλων μειονοτήτων, για μένα δεν μπορεί να είναι ρατσιστής. Καταλαβαίνεις τι εννοώ και ξεκινάω από εκεί. Μπορείς να είσαι ρατσιστής εσύ. Μπορείς να είσαι με ένα κόμμα που θα γκράξει τον Αντετοκούμπο ή τον LeBron James. Κοίταξε. Όχι, να στα βάλω δύσκολα. Κοίταξε. Ο ρατσισμός έρχεται σε πολλές μορφές. Λοιπόν, δυστυχώς πολλές φορές πιάνεται, ας πούμε, ο λευκός εναντίον των μαύρων, μα υπάρχει και ρατσισμός μαύρων εναντίον λευκών. Ναι, αλλά όταν ο άλλος είναι πιο αδύναμος τόσα χρόνια στην Αμερική, κοίταξε, μεγάλωσε, ξέρεις πολύ καλά, τους είχαν σκλάβους σε φοιτείες, μετά τους πετάξανε στα βόρεια προάστια. Από μία κίνησή μου, την οποία πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος αυτή τη στιγμή έχει το δικαίωμα της επιλογής να πάει οπουδήποτε θέλει, έτσι δεν είναι. Αρκεί να μην παραβιάζει τον νόμο, έτσι δεν είναι. Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να σε χαρακτηρίσει οτιδήποτε βάσει αυτό που έχει μέσα στο μυαλό του. Λοιπόν, από την ημέρα που μπήκα σε αυτή την εκδήλωση, έχω χαρακτηριστεί πρώτα φασίστας, ρατσιστής, ναζί. Και μάλιστα και το τέταρτο είναι κολοεθνικιστή. Λοιπόν. Τι από όλα είσαι. Και του λέω του κόπανου, γιατί είναι κόπανος, μου λέει ότι αν έγινα εθνικιστής, μα του λέω εγώ γεννήθηκα εθνικιστής. Εγώ γεννήθηκα μέσα στο ελληνικό σχολείο, στην ελληνική εκκλησία και στον δρόμο. Σε αυτά τα τρία μέρη γεννήθηκα εγώ. Εγώ μεγάλωσα μέσα στον ελληνισμό. Άλλο είναι εθνικισμός, άλλο είναι πατριωτισμός όμως, έτσι. Γιατί πολλοί έχουν εμπλέξει και πουλάνε τον εθνικισμό για πατριωτισμό. Δηλαδή, όταν είσαι Αμερικάνος, αισθάνεσαι. Αμερικάνος, ζεις στην Αμερική, ζεις σε δύσκολη γειτονιά, αισθάνεσαι πιο πολύ Έλληνας, λέμε εμείς,
Τόσα χρόνια λέμε ότι εσείς οι Ελληνοαμερικάνοι, οι Ελληνοαυστραλοί, είστε πιο πολύ Έλληνες από εμάς. Άρα, αυτό είναι σίγουρο. Άλλο ο πατριωτισμός, και επειδή ξέρεις τι, εσένα σε τρώει που δεν μπόρεσες να μάθεις ποτέ καλά τα ελληνικά. Δηλαδή. Έκανα προσπάθεια να μην μάθω. Λοιπόν, αλλά λέω άλλο ο πατριωτισμός, άλλο γουστάρω να προστατεύσω τη χώρα μου, και άλλο εθνικισμός να πιστεύω, ας πούμε, ότι θα τους βάλω όλους από κάτω, διότι γεννήθηκα Έλληνας ή ότι θα το πουλάω αυτό για πολιτικό προϊόν. Που λέει ο πατριωτισμός. Πιστεύεις στον πατριωτισμό για πολιτικό προϊόν. Δικιά σου την εξήγηση πάνω σαν. Σε σένα όσο σε ξέρω. Μα το ζήτημα είναι αυτή τη στιγμή ότι αυτά τα πράγματα το άκουσα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να συμφωνήσει με όλα. Συμφωνώ. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι όταν, ας πούμε, ακούς μια συζήτηση είσαι υποχρεωμένος να συμφωνήσεις με όλα. Αυτό είναι αδύνατο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν. Το δικαίωμα της άποψης, ναι, είναι αναφέρετο, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, ό,τι και αν πιστεύει ο άλλος. Λοιπόν. Δεν είναι όμως το δικαίωμα της πράξης, όπως είπες εσύ, του εκτός νόμου. Γιατί τότε εκείνο, η κουβέντα που έγινε, είναι λες ας πούμε ότι με το φύσα που έγινε η δολοφονία, έγινε δολοφονία, έτσι είναι murder που λένε, έτσι είναι murder. Ότι μπορεί να ήταν κακιά στιγμή σαν να είσαι στο Bronx και πλακωνόταν δύο συμμορίες και κάποιος την έκανε έτσι. Δεν ήταν έτσι. Ήταν για πολιτικούς λόγους, Steve. Ωραία, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό που ανέφερες την άτυχη στιγμή, τη δολοφονία αυτού του ανθρώπου. Ένα λεπτό. Ανέφερες το όνομα του Παύλου Φίσα, τον οποίο για μένα είναι λυπηρό που χρησιμοποιείται για πολιτικούς λόγους. Τα δύο παιδιά που σκοτωθήκανε στη Χρυσή Αυγή, ξέρεις εσύ το όνομά τους? Όχι. Γιατί? Εκτελεστήκανε. Στο Ηράκλειο. Με Καλάσνικοφ, ξέρεις το όνομά τους? Όχι. Γιατί? Ξέρεις γιατί? Γιατί όλη αυτή η προπαγάνδα που γίνεται, τον Παύλο το Φίσα, φυσικό το πράγμα αυτό είναι ότι πηγαίνει μέσα στο μυαλό σου. Φουντούλης Καπελώνης λέγονται αυτά τα δύο παλικάρια. Και αυτά τα παιδιά τα κλάψανε και αυτή μια μάνα. Να μην κάνουμε κόντρα νεκρών. Όχι, δεν κάνουμε κόντρα. Νεκρών. Δηλαδή να κάνουμε, δηλαδή να βάλουμε μια ζυγαριά και να λέμε τα πράγματα. Ένα θέλω να σου πω εγώ, Στίβ. Εσύ με τη βία έχεις σχέση? Ή πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει μια μάχη απόψεων? Κοίταξε, ας σου πω κάτι. Άμα με πιάσεις από το λαιμό, εντάξει, και με πνίγεις, ναι, τι πρέπει να κάνω? Δεν πρέπει να αντιδράσω? Ναι. Για πες μου, τι αντίδραση πρέπει να κάνω? Για εξήγησέ μου το αυτό. Όταν είναι ακραία πράγματα, η απάντηση τι πρέπει να κάνω? Εσένα ποιοι σε πνίγουνε, Στυλακό? Ποιοι σε πνίγουνε? Εμένα προσωπικά με πνίγει αυτή η κατάσταση στην Ελλάδα, με πνίγει. Αυτό με πνίγει. Ποια? Η κατάσταση αυτή τη στιγμή που είναι 30% άνεργη και το 50% του κόσμου είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Εμένα με πνίγει. Εσένα μπορεί να με σε πειράζει. Ωραία, και πιστεύεις ότι η λύση αυτή που αυτές που άκουσες γύρω-γύρω να υπάρχουν είναι? Ποιες λύσεις? Δεν άκουσα καμία Όχι, λέω, λύση. Αυτά που ακούς. Παράπονα ακούω μόνο, δεν ακούω λύσεις. Παπαριές ή σοβαρότητες, αυτά που ακούς. Δηλαδή, εσύ πίστηκες από τη Χρυσή Αυγή ότι είναι η λύση αυτή? Δεν έχω πιστεί από τίποτα. Δεν πείσουμε από τίποτα. Και δυστυχώς από αυτά που βλέπω δεν μπορείς να πιστέψεις και τίποτα. Κατάλαβες? Ναι. Λοιπόν, αυτό που δεν γνωρίζεις εσύ και δεν γνωρίζει και ο κόσμος είναι ότι στις περασμένες εκλογές εγώ ψήφισα ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ψήφισα Χρυσή Αυγή. Πώς σου φαίνεται και αυτό δηλαδή? Εγώ είμαι ψηφοφόρος της ΣΥΡΙΖΑ. Είσαι αλήθεια. Αλήθεια λέω, αυτή τη στιγμή. Όχι, πιστεύω. Ναι, αλήθεια είναι ψηφοφόρο τη. Όχι, θα μου πει, του λες αλήθεια ή το κάνει τώρα λίγο έτσι provoke, ας πούμε, με αυτό εσύ που μου ξέρει 30 χρόνια, δηλαδή τι εννοεί. Αλήθεια λες. Ωραία, λοιπόν, ας το γράψω το κάτω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι πρέπει να πούμε? Ότι ξαφνικά έγινε φασίστας, ενώ τα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ ήμουν καλό παιδί, ή αν πήγαινα στο κουκουέ? Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα, αυτό το καπέλωμα που έχουμε κάνει πάνω σε μια παράταξη 10% του ελληνικού πληθυσμού. Γιατί είναι απομονωμένοι αυτοί? Γιατί κάνανε χαζομάρες. Τι κάνανε? Κάνανε βαριά πράγματα. Κάνανε και εγκλήματα. Και τα λένε και το. Να κάνω εγώ το χέρι να βλέπω Χάιλ Χίτλερ τώρα, ας πούμε, το 2000. Δεν μπορεί να είμαι ναζιστή. Να πω για σένα μιλάω. Γιατί καταρχάς η μάνα μου ήταν Εβραία. Το Ωραία. Πρώτο πράγμα, κατάλαβες, δεν μπορεί να είμαι ναζιστής. Είσαι και Εβραίος. Είσαι και Εβραίος. Είμαι και εθνικιστής. Είσαι και μετανάστης. Κάτσε, μετανάστης. Τι στην Αμερική, είσαι και Εβραίος. Είσαι και μετανάστης. Δεν είμαι Εβραίος, είπα η μάνα μου. Ναι, ρε παιδάκι μου, άρεσε 50%. Αυτή η Εβραία μάνα, εμένα με βάφτισε σε ελληνικό. Ναι, είσαι 50%. Είσαι μετανάστης στην Αμερική, έτσι. Σαν Πακιστανή ήταν παλιά εκεί πέρα, έτσι. Και ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο θέλουμε να κάνουμε? Και Ολυμπιακός. Λοιπόν,
Εγώ θέλω να τελειώνουμε με αυτά. Ήρθε εδώ ο Ομπάμα και μου τη σπάς, μου τη σπάς ανυπόφορα. Εγώ. Εδώ, ναι, εσύ. Που δεν γουστάρεις τον Ομπάμα. Μου τη σπάς. Να μιλήσουμε και λίγο πώς μιλάει Πέτρος με στήλ τώρα. Κοίταξε, ας σου πω κάτι. Και λοιπόν, θα γουστάρεις τον ότι ήρθε ο Ομπάμα εδώ. Και θα γουστάρεις το νούμερο των... τον άλλο, τον περουκάκια, το πορτοκαλί. Όχι, το Τσόμ το λατρεύω. Γιατί, το Τσόμ το λατρεύω, γιατί θα σώσει την Αμερική. Έχεις χαζέψει. Έχεις χαζέψει, δεν λέω. Λοιπόν, δεν βλέπεις. Για τον Ομπάμα, γιατί δεν το γουστάρεις. Δεν σ' άρεσε που ήρθε στην Άδα για κλείσιμο της καριέρας. Κοίταξε, το κλείσιμο, ο Ομπάμα αυτή τη στιγμή, καταρχάς ο τύπος είναι για αριστερός, δεν μπορώ να πω έτσι, είναι. Δηλαδή, έχει μια παρουσία απίστευτη αυτό και ένας από τους λόγους γιατί ήταν ο πρώτος μαύρος πρόεδρος σε Αμερική. Star quality έχει, έτσι. Έχει αυτό το πράγμα που τον διαλέξανε και τον πήγαν εκεί. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή για την επίσκεψή του. Έτσι είναι. Λοιπόν, ουσιαστικά διάλεξε την Ελλάδα να κάνει το ανόρετο. Έτσι είναι, το goodbye του. Ήρθε στη... Είναι ωραίο αυτό. Ναι, ωραίο ήταν για αυτόν. Ωραίο ήταν και για μας. Ναι, για μας. Μα να σου πω κάτι. Αυτή η ομιλία που έκανε δεν ήταν υποκρισία. Για το χρέος. Η Αμερική ουσιαστικά, ασχέτως με το IMF, δεν έχει συμμετέχει μέσα στο πρόγραμμα της ελάφρυνσης της Ελλάδας. Στο διεθνές. Αυτή τη στιγμή το να λέει στους Γερμανούς ότι ξέρεις κάτι, ελάφρυνε το χρέος. Το είπε όμως. Ναι, το είπε. Ο άνθρωπος είπε αλήθεια. Ξέρεις τι είπε. Εγώ πιστεύω, όπως το λέει τα τελευταία 5 χρόνια, 6, πιστεύω πρέπει να κοπεί το χρέος. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω από τη στιγμή που οι Γερμανοί και οι Ευρωπαίοι είναι δική τους υπόθεση να το κάνουν. Οπότε με το ίδιο σκεπτικό. Από την άλλη μεριά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το κουμπάει η Αμερική το μεγαλύτερο. Ωραία. Και του την πέφτουν οι Λατινοαμερικάνοι τόσα χρόνια γιατί δίνεται στους Έλληνες. Οπότε με το ίδιο σκεπτικό και με την ίδια λογική που λες εσύ αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να έρθει η Γερμανία και να πει στο Ομπάμα, ξέρεις κάτι, θέλω να ελαφρύνεις και το χρέος στην Αργεντινή και στο Εκουαντόρ και σε όλους αυτούς που προστάει σε εσάς. Γιατί έτσι είναι. Το ίδιο πράγμα δεν είναι. Πράγμα. Πώς μπορείς η αυτή Γερμανία τη στιγμή. Λοιπόν, θα μιλήσει για την Ελλάδα. Εγώ θα παραδεχόμουν τον Ομπάμα, εάν ο Ομπάμα έκανε, ξέρεις κάτι, η Ελλάδα έκανε αυτό που έκανε, πάρε και 50 δις δάνειο από την Αμερική, αυτό το πράγμα, αυτό θα τον παραδεχόμουν, τον Ομπάμα. Ενώ δεν έκανε τίποτα, ήτανε μόνο κούφια λόγια. Ενώ γουστάρει τον Τραμπ που είναι φιλότουρκος και το έχει πει. Κοίταξε, ο Τραμπ είναι φιλότουρκος και το έχει πει. Δεν είναι, κοίταξε, ας σου πω κάτι. Το έχει πει. Όχι, δεν είναι αυτό, κοίταξε. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αμερική και σπούδασα στην Αμερική. Η Αμερική είναι η μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο. Όμως η δημοκρατία στην Αμερική σταματάει στα σύνορά της. Εκεί που τα σύνορά της, εκεί σταματάει η δημοκρατία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι συμφέροντα. Λοιπόν, είναι συμφέροντα. Ο Τραμπ γιατί το γουστάρεις. Λοιπόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, τα έχεις παραμάζωμα από εκείνη τη μεριά. Λέει, ο Τραμπ γιατί το γουστάρεις. Γιατί είναι. Θέλει να διώξει Μεξικάνους, γιατί με τις γυναίκες τραβάει ζόρι, γιατί με τους γκέι τραβάει ζόρι. Φιάσμορφε τις γυναίκες. Ο άνθρωπος είχε για 40 χρόνια, είχε τις ορότερες γυναίκες στον κόσμο και ξαφνικά μόλις πάει για πρόεδρος, λέει σεξουαλική παρανόκληση. Ξέρεις, είναι σεξουαλική παρανόκληση στην Αμερική. Άμα πάρεις μια γκόμενα, μια τηλέφωνα και της πεις, ξέρεις, θέλω να βγούμε το βράδυ, είναι σεξουαλική παρανόκληση. Εσύ και εγώ θα είμαστε φυλακή 10 χρόνια, αν ήταν έτσι νόμοι. Κατάλαβες. Η σεξουαλική παρανόκληση. Γιατί γουστάρω το τσόπ, γιατί ήρθε εκεί με ξέρεις κάτι, πόσο είναι ο βασικός μισθός, 7.25 την ώρα για τον αδίκευο δωράτη, θα πάει 10 δολάρια. Πόσο είναι, δεν έχουμε ανεργία. Πόσο είναι ο φόρος στις μικρές επιχειρήσεις, 35% θα γίνει 15%. Έτσι ανοίγουν οι δουλειές. Όχι φορολογώντας τον κόσμο, μέχρι να ξεπλήξει εδώ. Επειδή έχει αρχίσει και τα αλλάζει ένα-ένα, περίμενε να φας το κλείσμα τώρα. Σε λίγο, ξέρετε το κλείσμα, έτσι. Περίμενε να δεις πού θα πάει ο Τραμπ λαού-λαού. Δηλαδή, το έμαθα στην έχει, Ελλάδα το κλείσμα. Λοιπόν, καλά. Το μόνο που θέλω να πω για να θυμίσω σε κάποιους για τον πατριωτισμό σου ή τον εθνικισμό σου ή πώς τον λες, είναι εκείνη η περιβόητη σκηνή που την έχουμε ξαναπεί, που παίζει στην Τουρκία, παίζουν εθνικοί ύμνοι, παίζει ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος, παίζει ο εθνικός ύμνος της Τουρκίας και εσύ τότε κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής που τη σέβονται όλοι, έπιανε στα γεννητικά σου όργανα. Παραξήγηση ήταν αυτό. Παραξήγηση. Είχες φαγούρα, ε. Το πιασες. Λοιπόν, θέλω να πω... Ναι, εντάξει, κοίταξε, σου είπα εγώ ότι για μένα...
Όταν έβαζα το εθνικό σήμα εδώ, σήμαινε κάτι για μένα, κατάλαβες. Σήμαινε κάτι για μένα. Σήμαινε κάτι πολύ σοβαρό για μένα, κατάλαβες. Δηλαδή, είσαι χαρούμενος που ο Αντετοκούνμπο είναι Έλληνας. Ναι, είμαι πολύ χαρούμενος. Και είναι κόσμημα για την Ελλάδα. Και είμαι περήφανος προσωπικά γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν μου λες ο Αντετοκούνμπο, πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει ένας από τους τρεις μεγαλύτερους στάρ? Έχει τα φόντα. Εγώ είμαι 22 χρονών. Κοίταξε, ο Αντετοκούνμπο καταρχάς είναι ένα φαινόμενο. Κατάλαβες, εγώ τον Αντετοκούνμπο τον παρομοιάζω με τον Magic Johnson. Δηλαδή μπορεί να παίξει και άσο και τέτοιο, και διαφωνούσα ριζικά με τον τρόπο τον οποίο τον χρησιμοποιούσαν με την εθνική ομάδα. Νομίζω ότι βάζουν στη θέση του και όπως έπαιζε δεν βγαίνανε, δηλαδή δεν βγάλανε αυτά που μπορούσε να κάνει. Και αυτό πιστεύω ότι έχει πολλά να δώσει και ελπίζω, ας πούμε, στο μέλλον να μπορεί να τον αξιοποιήσουμε καλύτερα. Δεν μου λες, τώρα με αυτά που έχουν συμβεί τα πολιτικά, δεν θα σε ξανακούσουμε σε καμιά εκπομπή? Γιατί μου λέγες ότι αυτοί που σε καλούσαν δεν σε καλούν. Κοίταξε, δεν... Αθλητική εκπομπή είπα. Αθλητικές, εντάξει, κοίταξε. Δεν θα ξαναβρεις δουλειά στο προπονητή. Κατά κάποιο τρόπο έχω γίνει persona non grata, το οποίο δεν με πειράζει φυσικά, γιατί χάρη τους έκανα, δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν είναι αυτό. Μα όντως πιστεύω ότι μπήκα σε μια δεδομένη blacklist λόγω αυτή την κίνηση. Πιστεύεσαι ότι έκανες λάθος τελικά με αυτή την κίνηση για την προσωπική σου ζωή? Όχι, το μόνο λάθος που έκανα, σου είπαν ότι ψήφισα τη ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το μόνο λάθος που έκανα. Και τώρα που θα πάω τώρα στα Ίμια. Θα πάω τώρα στην εκδήλωση για τα Ίμια. Εντάξει, τώρα έχει. Θα πάω τώρα στην εκδήλωση για να τιμήσω. Ποιοι την κάνουν την εκδήλωση? Η Χρυσή Αυγή. Θα πάω στην εκδήλωση. Έτσι θα απαγορεύεται? Όχι. Okay, ευχαριστώ. Εγώ είπα ότι οι απόψεις. Ναι. Και αυτό που κάνει ένας άνθρωπος και αυτό που πιστεύει, δεν μπορώ να το απαγορεύσω. Όποιος το κάνει αυτό, okay, κάνει τεράστιο λάθος. Αυτό και από εδώ και από εκεί και από δεξιά και από αριστερά και από πάνω και προς τα κάτω. Εγώ εκείνο που δεν αποδέχομαι είναι οι πράξεις. Και εγώ, αν με ενοχλεί κάτι σε σένα, ξέρεις τους αγαπάω, είναι να μου πεις ότι ήταν άτυχη στιγμή. Δεν είναι άτυχη στιγμή. Κοίταξε. Άστο ρε Στίβ, δεν είναι άτυχη στιγμή. Κοίταξε. Παγίδα ήταν. Θα σου πω κάτι. Λοιπόν, και με τους άλλους, τους δικούς που λες. Δεν κατάλαβε. Στημένο ήταν, δεν κατάλαβες. Να τους δολοφονήσουν. Το λάθος ήταν ότι δεν μπορούσε να κάνω, όπως λένε οι Αμερικάνοι, elaborate, να το εξηγήσεις. Λοιπόν, να το ερμηνεύσεις. Συνήθως, στη σημερινή εποχή, όταν γίνεται δολοφονία, πρόσεξε, γίνεται με όπλο. Δεν γίνεται με μαχαίρι. Λοιπόν, πρόσεξε. Ένα λεπτό. Λοιπόν, ήταν ένας καυγάς μέσα στον δρόμο. Εγώ δεν ξέρω λεπτομέρειες. Δεν πιστεύω. Αφού δεν ξέρεις, άστο. Δεν πιστεύω. Ούτε και εγώ και εσύ. Okay. Αυτό είναι. Δεν πιστεύω ήταν ότι η δολοφονία αυτού του άτυχου ανθρώπου, εντάξει, γιατί κανένας δεν πρέπει να χάσει τη ζωή του για τα πολιτικά. Yeah. Κανένας. Δεν με ενδιαφέρει από ποιο κόμμα είναι, δεν πρέπει κατέ. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι είναι οργανωμένο. Διότι, ναι, μεν, λες, θα γουστάρεις τη Χρυσή Αυγή, θα πας εκεί. Από την μία μεριά θες να είναι ειρηνικά τα πράγματα, από την άλλη μεριά γουστάρεις και τους μαύρους με τους οποίους μεγάλωσες. Από την άλλη μεριά δεν πιστεύεις σε εθνικισμό, όπως το λες, αλλά σε πατριωτισμό, που είναι δύο διαφορετικές λέξεις. Για μένα, τουλάχιστον. Okay. Και είσαι και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν προσπαθεί στη ζωή του να επιληθεί με τον τζαμπουκά ή με τις μαγιές ή με αυτά, αλλά με το χιούμορ του ή με τη γνώμη του. Είμαι και με την εξυπνάδα μου. Δύσκολο είναι αυτό. Ναι, με το μυαλό του είπα. Με το μυαλό του. Ναι, αυτό το πράγμα είναι σε μία αντίφαση, δεν έχει σημασία. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι μπασκετικό. Είναι τόσο μεγάλοι παίχτες ο Διαμαντίδης, ο Παπαλουκάς και ο Σπανούλης στην Ευρώπη, για να σε ξαναγυρίσω πίσω? Γιατί όλοι λένε αυτή τη στιγμή ότι κλείνει μια φάση. Φέραν τον μπάσκετ νούμερο ένα κανένα δύο φορές, οι ομάδες πήραν κύπελα Ευρώπης με αυτούς. Το μπάσκετμπο, ειδικά ας πούμε, στο επίπεδο της Euroleague, ας πούμε, και αυτή τη στιγμή της Α1 κατηγορία, δηλαδή, έχει γίνει ένα transformation, μια μεταμόρφωση. Λοιπόν, από τη στιγμή που είναι έξι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβγουν Σπανούλιδες, Διαμαντίδες και τέτοια. Αυτή η φρουνιά μπορεί να είναι, ίσως μπορώ να σου το πω, η τελευταία. Μπορεί. Δεν βλέπω στον ορίζοντα. Δεν βλέπω εγώ στον ορίζοντα Έλληνες παίκτες οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι θα είναι οι αντικαταστάτες. Άρα βλέπεις, θα έχουμε λίγο ισχνές αγελάδες, λοιπόν, που λέγανε. Ναι. Αδύνατες ψόφιες, λοιπόν, το λέω για σένα, λοιπόν, αγελάδες. Άρα και τώρα αυτή τη στιγμή γυρίζουν ας πίσω σε μένα. Δώσ' μου μένα τον Πρωτέα Βούλας,
Πρόσεξε, που μένω στην Πρωτεία Βούλας, που είναι μια πολύ καλή ομάδα, ο φίλος μου είναι προπονητής. Δώσ' μου εμένα την Πρωτεία Βούλας αυτή τη στιγμή και με τη δυνατότητα να πάρω 6 ξένους και εγώ παίζω στην άφανα κατηγορία και έχω καλή ομάδα. Συμφωνώ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή μου λες συνέχεια, εμένα οι γυναίκες με παρατάνε. Γυναίκα έχεις τώρα. Ναι, και τη λατρεύω. Πώς θα σε παρατήσει? Εσύ μόνο σου. Έχει κάτι να πω, πάρουμε να ρωτήσουμε. Εσύ, πες μου ρε εσύ, Στιβάκο. Κοίταξε, όταν το σηκώτη της γίνει τόσο, θα φύγει. Έχεις από το σαρκασμό. Έχεις από το σαρκασμό και λες συνέχεια μόνο σου και έχει πλάκα αυτό που λες με παρατάνε, με παρατάνε. Δηλαδή, εσύ τις έχεις κάνει σαν άντρες, τους τα έχεις φρίξει. How the fuck you do it? Είμαι δύσκολος τύπος, ρε παιδί. Τι κάνεις, ρε παιδάκι μου? Τίποτα, ρε παιδί μου, λέω την αλήθεια. Γι' αυτό είμαι δύσκολος τύπος, κατάλαβες? Όταν η γυναίκα σηκώνεται 8 η ώρα το πρωί και είναι με το τσιγαρόβιχα και τέλεια και λέω πω πήγαινε πάλι ένα τέλειο, ο άλλος που λέει πω τι κουκλά που είσαι σήμερα πρωί, κατάλαβες? Δηλαδή έτσι, γιατί... Δεν είσαι ψεύτης. Πες ναι ρε παιδάκι. Κατάλαβες? Δεν το έμαθες ακόμα, μεγάλωσες, δεν το έμαθες ότι μπορεί να πεις κανένα ψέμα στη γυναίκα. Αλλά είσαι ερωτευμένος μου λες τώρα. Ναι, είμαι. Είναι το καλύτερο κορίτσι πραγματικά. Κορίτσι πόσο χρόνο είναι? Η βιολογική της ηλικία. Γιατί πηγαίνουμε βιολογικά στην ηλικία στην ημερολιακή. Αυτό που φαινόμαστε. Είναι 30 χρονών και εγώ 32, οπότε είμαστε τέλεια. Πολύ μ' άρεσε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Στιβάκο. Άντε, να είσαι καλά.